Έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της ΑΕΛ. Πρόεδρε, η ΑΕΛ έφτασε στην πηγή που λέμε, δεν ήπιε το νερό, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για την ομάδα της Λεμεσού. Εντάξει, σίγουρα μια απώλεια πρωταθλήματος στο τελευταίο παιχνίδι δεν μας αφήνει εικόνα επιμενούς. Όμως έτσι είναι το μπάσκετ. Φτάσαμε στο 2-2. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ να παλέψουμε να πιάσουμε το πρωτάθλημα. Είδαμε το παιχνίδι να κρίνεται στο τέλος παρότι μας ξεφύγει ο κεραυνός. Εντάξει, αυτό είναι το μπάσκετ, συνεχίζουμε. Τώρα, πώς βλέπετε το μέλλον της ομάδας ΑΕΛ, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, πώς το προγραμματίζετε? Αλλαγές, όχι, θα συνεχίσουμε με το ίδιο ρόστερ. Αν μπορέσουμε να ενισχύσουμε, ναι. Σίγουρα θα ψάξουμε για μια ξένη παίχτρια πάλι που δικαιόμαστε. Και ο στόχος μας είναι πάντα το πρωτάθλημα. Είμαι ευχαριστημένος από τις παίχτριες μου, περήφανος. Πέρασαμε προβλήματα διοικητικά. Οι παίχτριες ήταν εδώ. Δεν λήγησαν ποτέ και πάλεψαν μέχρι το τέλος. Έφτασαν τη σειρά στο τέλος. Είμαι πολύ περήφανος για τις παίχτριες μου. Θέλω να το ξαναπώ. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό, σίγουρα, πρόεδρε. Σίγουρα, τις ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω λόγια. Η μόνη λέξη που μπορώ να πω που βρίσκω αυτή τη στιγμή είμαι περήφανος για τις παίχτριες μου. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Γιώργο Μπαλάλα που ήρθε προς το τέλος της σεζόν και στάθηκε δίπλα στην ομάδα, και το υπόλοιπο team, τον Κωνσταντίνο τον Καραπίτη που ήταν μαζί μας στην αρχή, και το υπόλοιπο team που τελειώσαμε τη χρονιά. Θα ξεκινήσουμε από αύριο τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά και πάντα ο στόχος θα είναι το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή στιγμή. Εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού, ξέχασα να πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και τον Γιώργο τον Παλάλα. Coach, φτάσατε κοντά, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πιέσατε, τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως το περιμένατε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν από την αρχή τα πράγματα πολύ δύσκολα. Είχαμε ένα πολύ μικρό rotation σαν ομάδα. Προσπαθήσαμε όσο γίνεται να κρατήσουμε τις παίκτρες φρέσκες. Εντάξει, σήμερα μπήκαμε στο παιχνίδι πολύ άσχημα. Είχαμε μια διαφορά που πήγε μέχρι και 25 πόντους. Όμως δεν πάβει η υπερηφάνεια μου για αυτές τις κοπέλες να είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι κάτω από 25 και στο τέλος όλο το γήπεδο να τρέμει, πας και το γυρίσουν. Θέλω να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Κεραυνό και στο coach του Στυλιανίδη. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται στο γήπεδο έχει σωστή χημεία, έχει κίνηση, έχει πολύ καλές παίκτριες, παίκτριες με ψυχή. Όμως θεωρώ ότι οι δικές μας οι παίκτριες και πραγματικά για μένα, για όλη μου τη ζωή, θα θυμούμε αυτόν τον μήνα. Μου έχουν δείξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν δώσει περισσότερο και από το 100% του εαυτού τους. Θέλω να τις ευχαριστήσω πραγματικά. Ήταν ένας από τους πιο χαρούμενους, να το πω, μήνες της ζωής μου. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και λυπάμαι που τελειώνει, όχι που χάσαμε. Ακούγεται λίγο σαν αποχαιρετισμό. Τον αποχαιρετισμό τον έκανα μέσα στα αποδυτήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή στιγμή. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο τον Παλάλα. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε εδώ από το κλειστό του Στροβόλου. Ο Κεραυνός είναι ο πρωταθλητής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ γυναικών 2017-2018. Από όλους όσους εργαστήκαμε για να σας προσφέρουμε όλη την σειρά των τελικών βέβαια, αλλά προπάντων το σημερινό παιχνίδι, να έχετε ένα καλό βράδυ.